Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Όχι, είναι τιμή. Ευχαριστώ. Αν μπορώ να βοηθήσω κι εγώ κάπως στο να γίνει τα ευκολονόητα ωφέλη του Open Course, ασφαλώς να το βοηθήσω. Γιατί ήδη συμμετέχω εδώ και 2 χρόνια. Έχω ανοίξει ήδη. Ένα μάθημα είναι τελείως ανοιχτό, είναι online αυτή τη στιγμή, βρίσκεται μάλιστα στο YouTube. Είναι ένα θέμα τώρα εδώ που θα πρέπει να συζητήσουμε, γιατί η πλατφόρμα δεν με καλύπτει του Open Courses. Ένα άλλο μάθημα είναι στο στάδιο που γίνεται μοντάζ από μια ομάδα φοιτητών που έχω. Και τώρα είμαι στη διάρκεια της μαγνητοσκόπησης του 3ου μαθήματος και σκοπεύω βέβαια και στο άλλο εξάμεινο να μαγνητοσκοπήσω και το 4ο μάθημα. Όλα είναι μαθήματα κορμού. Συγκεκριμένα το 1ο μάθημα είναι το μάθημα αρχιτεκτονική υπολογιστών, ένα μάθημα κορμού που το έχουν δηλώσει αυτό το εξάμεινο 180 άτομα και ήδη έχω πάρει κάποιο feedback από τους φοιτητές το πόσο χρήσιμο τους είναι το υλικό που είναι διαθέσιμο μέσα από το YouTube. Επίσης, το άλλο μάθημα που έχει ολοκληρωθεί μαγνητοσκόπηση και είναι στη φάση του μοντάζ είναι τα λειτουργικά συστήματα, ένα μάθημα που το πέρσι το είχαν δηλώσει 230 άτομα. Το μάθημα που αυτή τη στιγμή γίνεται μαγνητοσκόπηση είναι το μάθημα ενσωματωμένα συστήματα, υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνση που το δηλώνουν 50 άτομα. Και το τελευταίο μάθημα που θα γίνει το άλλο εξάμεινο είναι το μάθημα παράλληλα και καταναμένα συστήματα, ένα μάθημα κορμού που το δηλώνουν περίπου 160 άτομα το εξάμεινο. Άρα, βλέποντας το μεγάλο αριθμό φοιτητών, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να υπάρχει αυτό το υλικό, γιατί υπάρχει απήχηση, βλέπουμε ένα όφελος σε πολλούς φοιτητές. Δεν είναι ένα μάθημα που το έχουν 5 άτομα, ένα μάθημα που το έχουν πάρα πολλά άτομα. Άρα λοιπόν, κάποιοι από αυτούς που παρακολουθούν τα βίντεο στο YouTube, και στο YouTube υπάρχουν και μετρητές και βλέπω συνεχώς κάθε μέρα πώς αυξάνονται και πόσο υπάρχει αυτή η παρακολούθηση, όχι μόνο βέβαια από τους φοιτητές του τμήματός μου, δηλαδή υπάρχει και παρακολούθηση από φοιτητές άλλων πανεπιστημίων ή γενικότερα από άλλα άτομα, γιατί μερικές φορές, να φανταστείτε, επειδή τα έχω στο YouTube και έχω όλα τα στοιχεία επικοινωνίας μου, δηλαδή ότι είμαι από το τμήμα μηχανικών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από το εργαστήριο ψηφιακών συστημάτων και αρχιτεκτονικής υπολογιστών, λαμβάνω να φανταστείτε email από άσχετα άτομα, όχι φοιτητές μου, που με ρωτάνε γιατί έγινε αυτό έτσι, όχι πολλά, εντάξει, δηλαδή περίπου 1-2 τη βδομάδα ίσως, αλλά από άσχετους φοιτητές που δεν είναι δικοί μου φοιτητές και όμως με ρωτάνε για θέματα τα οποία τα έχω αναφέρει σε κάποια διάλεξη. Επειδή έχω και το θεωρητικό κομμάτι, αλλά έχω μαγνητοσκοπήσει και το εργαστηριακό κομμάτι, δηλαδή πρακτικές γνώσεις προγραμματισμού, όλα τα μαθήματά μου είναι προγραμματιστικά μαθήματα. Απαιτούν προγραμματισμό και γίνονται ασκήσεις πάνω σε δύσκολα προβλήματα που και παρακολουθούν άλλα άτομα και έχουν κάποιες ερωτήσεις. Άρα λοιπόν, έχω ανοίξει 3 μαθήματα και βασικά είμαι στη διάρκεια της μαγνητοσκόπησης του 3ου και θα ανοίξω και το 4ο. Αν και έχω βέβαια, έχει δηλωθεί στο πρόγραμμα ότι θα είναι μόνο 3 μαθήματα, εντούτοις εγώ θέλω και το 4ο και γενικότερα όσο περισσότερα μπορώ να ανοίξω τόσο καλύτερο. Σας έχω πάρει λίγο μονότερμα. Αλλά... Να ρωτήσω εγώ κάτι πρακτικό. Ναι. Αυτά που τα είπατε τόσο ωραία και αυθόρμητα και ήταν ενδιαφέροντα, τα έγραψε η κάμερα, έχεις κινήσει? Ναι, η κάμερα γράφει. Όλα γράφουν. Θα μας συστηθείτε κιόλας, ποιος είστε και ποια είναι η ιδιότητά σας? Είμαι ο Μινάς Δασιγέννης, λέκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και διδάσκω 4 μαθήματα κορμού. Δηλαδή θα ανοίξετε το 100% των μαθημάτων που διδάσκετε? Ναι, και μακάρι να υπήρχε δυνατότητα να ανοίξω και μαθήματα που κάποτε είχα διδάξει. Για παράδειγμα, πριν από κάποια χρόνια, δίδασκα για πολλά χρόνια το μάθημα ψηφιακή σχεδίαση. Το οποίο αυτό δεν έχει μπει στο πρόγραμμα του Open Courses. Θα ήθελα όμως και ίσως κάποια στιγμή, αν μας μείνει ο εξοπλισμός, να μπορέσω και μόνος μου να το ανοίξω. Δηλαδή, θέλω ό,τι μαθήματα κάποτε είχα διδάξει και έχω πλήρη υλικό από και παρουσιάσεις και διαφάνειες και εργαστηριακές σημειώσεις και εργαστηριακές ασκήσεις. Όλα αυτά θέλω να τα ανοίξω. Να ανοίξω όσα περισσότερα μαθήματα δικά μου είχα ή έχω. Να σας πω, εσείς όταν πρωτοακούσατε για το έργο, ποιες ήταν οι πρώτες σας σκέψεις? Ασφαλώς την ίδια μέρα που το άκουσα, δήλωσα ενδιαφέρον για όλα τα μαθήματά μου. Και αυτό γιατί πιστεύω στη μαγνητοσκόπηση και μάλιστα πριν πολλά χρόνια, όταν ήμουν συμβασιούχος σε άλλο ίδρυμα, είχα μόνος μου μαγνητοσκοπήσει τα εργαστήρια για να βοηθήσω τους τότε φοιτητές. Οπότε, ήδη από πολύ παλιά είχα ασχοληθεί με τη μαγνητοσκόπηση και μάλιστα
με έναν τρόπο, δεν υπήρχαν κατευθύνσεις τότε, απλώς η μαγνητοσκόπηση γινόταν με καταγραφή της οθόνης και επίλυση των εργαστηριακών ασκήσεων live, ζωντανά πάνω στον υπολογιστή, δίπλα με το εργαστηριακό φυλάδιο, και αυτό είχα δει ότι είχε βοηθήσει πάρα πολλούς φοιτητές. Και μάλιστα, επειδή υπήρχαν, βασικά όλα ξεκίνησαν από τις πολλές ερωτήσεις που λάβανα. Γενικά, αν έχεις πολλούς φοιτητές και αν είσαι και δύσκολα μαθήματα, λαμβάνεις πάρα πολλές ερωτήσεις. Άρα λοιπόν, ένας τρόπος να κερδίσεις σε χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος και ιδιαίτερα αν έχεις πολλούς φοιτητές, δεν έχεις βοηθούς, τότε σημαίνει ότι πρέπει να δαπανάς πάρα πολλές ώρες. Άρα λοιπόν, με τη χρήση των μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων και επιλύσεων των ασκήσεων, αμέσως είδα ότι μειώθηκε κάπου στο 80-85% ο φόρτος των ερωτήσεων. Πάλι λαμβάνεις ερωτήσεις, αλλά δεν λαμβάνεις για απλά πράγματα ερωτήσεις. Λαμβάνεις πιο σύνθετα, πιο ενδιαφέροντες ερωτήσεις, ερωτήσεις που σε προκαλούν και σένα να σκεφτείς, και είναι πολύ πιο ωραίο να απαντάς σύνθετες ερωτήσεις παρά απλά πράγματα που μπορείς κάποιος σε ένα βίντεο να τα βρει και να βρει τις λύσεις. Και τα 4 μαθήματα που έχετε ανοίξει, που θα ανοίξετε, είναι με βίντεο διαλέξεις? Όλα, ναι, όλα. Τα μαθήματα που θα ανοίξετε εσείς στο ίδρυμα που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, πιστεύετε ότι θα το ωφελήσουν το ίδρυμα με κάποιο τρόπο? Καταρχήν, θα υπάρχουν ωφέλη για πάρα πολλές οντότητες. Ας πούμε, καταρχήν, για μένα. Με ένα αριθμό φοιτητών το εξάμηνο που έχω περίπου πάνω από 240 φοιτητές, εννοείται ότι αν το λυθούν οι απορίες το 85% των φοιτητών, τότε αμέσως έχω λιγότερες ώρες να απαντάω σε ερωτήσεις, πρώτον. Δεύτερον, οι ίδιοι φοιτητές μπορούν και καλύπτουν τις ερωτήσεις και μάλιστα έχουν και μια αυτοπεποίθηση ότι μόνοι τους βρήκαν την απάντηση σε κάτι που τους απασχολεί. Ίσως υπάρχουν φοιτητές που, το έχω παρατηρήσει, που έχουν κάποιες ίσως αναστολές να προσεγγίσουν τον καθηγητή, αν και το γραφείο μου πάντα είναι ανοιχτό για να απαντάω σε ερωτήσεις. Εντούτοις, κάποιοι ίσως έχουν αναστολές, ντρέπονται, ίσως νιώθουν άβολα και δεν έρχονται στον καθηγητή, ούτε αναρτούν στο e-class, που και το e-class συνεχώς το κοιτάω και απαντάω σε όποιες ερωτήσεις, στην ασύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευση δηλαδή. Απαντάω σε ερωτήσεις ή σε email. Εντούτοις, κάποιοι ποτέ δεν γράφουν κάτι, και άμα δω, ας πούμε, σε κάποια τεστ ότι είχαν πρόβλημα, τους ρωτάω, αφού ήξερες ότι είχες πρόβλημα, γιατί δεν ήρθες? Εντούτοις, έλεγε ότι δεν μπορούσα, δεν ένιωθα άνετα κτλ. Λοιπόν, με το να παρέχω όλο αυτό το υλικό, το μαγνητοσκοπημένο, και βέβαια σε συνδυασμό και με τις σημειώσεις που είναι ανοιχτές και με όλο το υπόλοιπο υλικό, αυτό εδώ πέρα κάνει τους φοιτητές να βρίσκουν και μόνοι τους απαντήσεις και τους κάνει πιο έτοιμους και για τις εξετάσεις και βέβαια για να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται από το συγκεκριμένο μάθημα. Εσάς προσωπικά, σαν δάσκοντα, σας έχει βοηθήσει σε τίποτε η διαδικασία της προσαρμογής των μαθημάτων για τα ανοιχτά μαθήματα? Ωραία. Καταρχήν, εγώ από την αρχή είχα τις διαφάνειες σε PowerPoint, σε LibreOffice βασικά, δεν έχω Microsoft Office, έχω σε LibreOffice. Τις είχα λοιπόν τις διαφάνειες έτοιμες, γιατί χρησιμοποιώ όλες γενικά τις τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι λοιπόν, οι διαφάνειες έπρεπε να μετασχηματιστούν σε μια άλλη μορφή, πιο ευανάγνωση, και τις έδωσα όλες στην ομάδα εδώ του Open Courses και τις μετέτρεψαν σε μια μορφή η οποία είναι πολύ πιο ευανάγνωση. Δηλαδή, το περιεχόμενο είναι το ίδιο, η ουσία είναι η ίδια, απλώς η επιλογή κάποιων γραμματοσυρών, κάποιου τρόπου συγγραφής κάποιων προτάσεων έχει βοηθήσει το τελικό αποτέλεσμα, και φοιτητές λένε ότι μας αρέσει πολύ αυτό εδώ πέρα το τελικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό λένε, και να φανταστείτε σε κάποιους καθηγητές που δεν έχουν δώσει διαφάνειες, λένε οι διαφάνειες του Open Courses και συγκεκριμένα αυτές που είχα δώσει εγώ έχουν πολύ πιο ωραίο αποτέλεσμα, και προαρωτρύνουν οι φοιτητές, καθηγητές, να δώσουν διαφάνειες στην ομάδα του Open Courses, να τις μετατρέψει σε αυτή τη μορφή που είναι αρκετά πιο ευανάγνωστη. Η ουσία είναι η ίδια, το περιεχόμενο είναι το ίδιο, απλώς έχει αυτό το κάτι πιο ευανάγνωστο, ας πούμε, πιο εύκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει το τι λέει. Δηλαδή, αυτό ήταν το κίνητρο, ο λόγος που, ενώ είχατε μαθήματα με ψηφιακή παρουσία, αποφασίσατε να τα αναβαθμίσετε εντός εισαγωγικών συμμετέχοντας στα ανοιχτά μαθήματα? Καταρχήν, από τη μία, ναι, η μετατροπή των παρουσιάσεων σε Open Courses, και δεύτερον, η διαδικασία της μαγνητοσκόπησης. Γιατί και εγώ θα το μαγνητοσκοπούσα, αλλά βέβαια άλλο να υπάρχει ένας εξοπλισμός επαγγελματικός, μια high definition κάμερα, μια ομάδα που υποστηρίζει όλο το θέμα, και άλλο να το κάνεις μόνος μου. Εγώ ενδεχομένως θα το έκανα, πάλι θα το έκανα, απλώς θα μου πήγαινε αρκετά χρόνια
να το κάνω. Τώρα εδώ πέρα γίνεται σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Πάλι όμως 2 χρόνια ασχολούμαι με αυτό και προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει μέχρι και Ιούνιο κάθε εβδομάδα να γίνεται αυτή η μαγνητοσκόπηση. Δηλαδή έχουμε ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά ντούτσι με την ομάδα του Open Course προχωράει πιο γρήγορα από ό,τι άμα το έκανα μόνος μου. Σε συναδέλφους σας που ενδεχομένως είναι επιφυλακτικοί για την ψηφιοποίηση των, απέναντι στην ψηφιοποίηση των μαθημάτων τους, τι θα λέγατε? Για παράδειγμα, μια κοινή ανησυχία είναι το ζήτημα της προσέλευσης στο αμφιθέατρο. Πιστεύετε ότι τα ανοιχτά μαθήματα μπορεί να επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο την προσέλευση στο αμφιθέατρο ή όχι? Εγώ έχω παρατηρήσει ότι η προσέλευση δεν έχει μειωθεί. Βέβαια, τώρα, για πρώτη φορά στο μάθημα που έχω αυτή το εξάμεινο, το μάθημα κορμού αρχιτεκτονική υπολογιστών, λόγω αυξημένου αριθμού εισακταίων, έχει αυξηθεί ο αριθμός που το παρακολουθούν. Ενώ πέρσι το μάθημα το παρακολουθούσαν περίπου 60 άτομα στους 100 και κάτι εγγεγραμμένους, τώρα παρακολουθούν 130 με 140 άτομα στους 200. Άρα λοιπόν, βέβαια, παραπάνω εισακταίους, τώρα δεν έχω παρατηρήσει μείωση του αριθμού των φοιτητών που το παρακολουθούν. Και πρέπει βέβαια να πούμε και το εξής, ότι εγώ το Open Courses το θεωρώ ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο μου επιτρέπει να επεκταθώ κατά τη διάρκεια της διάλεξης σε θέματα τα οποία βλέπω ότι προβληματίζουν τους φοιτητές. Συγκεκριμένα, η διάλεξη πια, επειδή ξέρω ότι υπάρχει στο YouTube, δεν χρειάζεται να αναλύω κάθε σημείο της διάλεξης με τέλος πάντων την προσοχή που θα έδειχνα άμα δεν υπήρχε. Άρα λοιπόν όμως επικεντρώνω την προσοχή μου σε θέματα που ξέρω ότι προβληματίζουν τους φοιτητές και έτσι λοιπόν δίνω περισσότερη βαρύτητα σε κάποια σημεία που ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν, και βέβαια λέω στους φοιτητές μου ότι το όλο υλικό βρίσκεται στο YouTube, μπορείτε να το δείτε και τα σημεία που δεν δίνω σημασία αυτή τη στιγμή γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Εν τούτης, μπορώ και βοηθάω τους φοιτητές με ένα καλύτερο τρόπο. Άρα λοιπόν, ως συνοδευτικό υλικό το βλέπω το Open Courses, τις μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, που με βοηθάνε να επικεντρώσω την προσοχή μου εκεί που υπάρχει πραγματικά ανάγκη. Ένα άλλο ζήτημα, μια άλλη κοινή ανησυχία είναι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Και θα σας ρωτούσα έτσι και αλλιώς γι' αυτό, αλλά ειδικά σε εσάς που έχετε βάλει τα μαθήματά σας και στο YouTube, είναι νομίζω εντελώς επιβεβλημένη η ερώτηση. Άρα, σε συναδέλφους που είναι επιφυλακτικοί σε σχέση με τα ανοιχτά μαθήματα λόγω ανησυχιών για τα πνευματικά τους δικαιώματα και τη διαχείρισή τους, τι θα λέγατε, τι λέτε? Καταρχήν, η γνώση δημιουργείται για να μοιράζεται. Δηλαδή, δεν έχω μία γνώση την οποία την κρατώ κλειστά μόνο για μένα και για τους φοιτητές μου. Θα πρέπει λοιπόν, όπως και εμείς, διαβάσαμε ας πούμε 15 βιβλία για να φτιάξουμε μία διαφάνεια. Έτσι λοιπόν, και εμείς χρησιμοποιήσαμε γνώση από άλλους και βέβαια δημιουργήσαμε και νέα γνώση πάνω σε αυτά. Άρα λοιπόν, η ανθρωπότητα προχωράει με το να μοιράζεται τη γνώση, όχι με την να κρατάει ο καθένας κλειστά τα χαρτιά του και να μην τα δείχνει. Και μάλιστα, εγώ είμαι περήφανος άμα κάποιοι το χρησιμοποιήσουν το υλικό μου και σε άλλα πανεπιστήμια και μακάρι να το χρησιμοποιήσουν. Γι' αυτό και το έχω ανεβάσει στο YouTube, γι' αυτό και μάλιστα και στη σελίδα μου του εργαστηρίου, δηλαδή το arc.ikte.uwm.gr, παρέχει όλο το υλικό, δηλαδή παρέχει και τα εργαστήρια καφυλάδια και τις παρουσιάσεις, όχι δηλαδή μόνο στο Open Courses. Το διαθέτω με όσα περισσότερα κανάλια μπορώ και μάλιστα αυτό επιτρέπει ακόμα και μηχανές αναζήτησης να το βρίσκουν και να κατεβάζουν τις διαλέξεις μου. Βλέπω από τα στατιστικά που κρατάω στο σερβερ μου ότι οι διαλέξεις, αυτά τα αρχεία, κατεβαίνουν από άτομα από όλη την Ελλάδα. Και γι' αυτό λοιπόν είμαι υπέρ του να μοιράζομαι τη γνώση. Και μάλιστα στο site μου, άμα μπείτε, θα δείτε ότι ακόμα και όλες οι διπλωματικές εργασίες που έχω επιβλέψει, περίπου 30 διπλωματικές εργασίες με το κείμενο, με πηγαίους κώδικες, εργασίες που έχουν κάνει φοιτητές στα πλαίσια πιο ανεξειδικευμένων θεμάτων βρίσκονται στο site μου. Δηλαδή, θα δείτε στο site μου, ακόμα να φανταστείτε, υπάρχουν και βιβλία σημειώσεων που έχω στα μαθήματα μου. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να μοιράζεται γνώση. Αν κάποιος τη χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση και κάνει κάτι προχωρήσει κτλ., τότε κερδίζει όλοι κερδίζουμε, ας πούμε. Έτσι προχωράει η πρόοδος, η τεχνολογία. Άρα λοιπόν, ναι, θέλω να μοιράζω τα πάντα. Γενικά, το να κλέψει κανείς δεν νομίζω ότι υπάρχει έννοια της λογοκλοπής. Εντάξει, άμα πάρει ακριβώς το ίδιο και βάλει το όνομά του, εντάξει, τότε αυτό σε βάθος χρόνου θα φανεί.
Αλλά μία απλή αναφορά ότι αυτό δημιουργήθηκε από τον κύριο Μινάδα Σιγένη μου αρκεί, δεν θέλω τίποτα άλλο, ας πούμε. Αλλιώς, ναι, είμαι υπέρ, είμαι υποστηρικτής της ανοιχτής γνώσης και μάλιστα όχι μόνο ανοιχτής γνώσης, γενικά και ακόμα και ανοιχτού κώδικα. Να φανταστείτε, έχω ακόμα και στο GitHub το repository κάποιες εργασίες που έχω ανεβάσει τον πηγαίο κώδικα που έχω αναπτύξει μόνος μου σε κάποιες ερευνητικές εργασίες που το έχω διαθέσιμο ώστε κάποιοι άλλοι ερευνητές να το πάρουν να το χρησιμοποιήσουν. Άρα, γενικά ανοιχτά, ανοιχτή γνώση, ανοιχτός κώδικας, ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε κι εμείς στους άλλους. Το ανοιχτή γνώση διαθέσιμη σε όλους που είναι και το μότο του συγκεκριμένου έργου, για εσάς τι σημαίνει? Τι σημαίνει ανοιχτή γνώση διαθέσιμη? Σημαίνει ότι αυτά που γνωρίζω τα έχω μαγνητοσκοπήσει, τα έχω καταγράψει κάπου και τα έχω τοποθετήσει σε κάποιο μέρος που μπορούν όλοι χωρίς πληρωμή, εύκολα από το σπίτι τους, με την άνησή τους, να τα κατεβάσουν, να τα διαβάσουν, να τα μελετήσουν. Σημαίνει λοιπόν, χωρίς κανένα περιορισμό, δεν είναι μόνο π.χ. για τους φοιτητές του τμήματός μας, είναι για οποιοδήποτε άτομο σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Μπορεί να κατεβάσει αυτά τα στοιχεία και να τα μελετήσει με την ησυχία του. Αυτό σημαίνει λοιπόν για μένα ανοιχτό. Διαθέτουμε τα πάντα σε όλους, ανεξαρτήτου χρόνου, χώρου κτλ. Σε δυνητικούς εκπαιδευόμενους, οι οποίοι ενδεχομένως δεν είναι και φοιτητές σας, αλλά είναι άλλο κοινό, τι θα λέγατε, για ποιο λόγο αξίζει να παρακολουθήσουν τα ανοιχτά σας μαθήματα? Καταρχήν, ζούμε σε μία εποχή που απαιτούνται δεξιότητες, οι οποίες όμως δεν τις παίρνουμε αποκλειστικά από μία πηγή. Δεν πάμε μόνο, ας πούμε, σε ένα τμήμα και παίρνουμε από εκεί γνώσεις. Θα πάρουμε, όπως λέω και στους φοιτητές μου, καλό είναι να επισκεφτούν και πλατφόρμες μάθησης, για παράδειγμα Coursera ή άλλα open πλατφόρμες για εκπαίδευση, όπου μπορούν να δουν κάποια θέματα που τους ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, κάποιος θέλει να γίνει προγραμματιστής σε κινητά Android. Εμείς εδώ πέρα έχουμε ένα μάθημα, αλλά δεν έχουμε μία σειρά από μαθήματα για να γίνει κάποιος να εξειδικευτεί σε αυτό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του μόνος του με το να πάει να επισκεφτεί σελίδες άλλων πανεπιστημίων και που παρέχουν αυτό το υλικό. Άρα λοιπόν κάποιος που θέλει να εξειδικευτεί, κάποιος που δεν είναι φοιτητής του τμήματός μας, αλλά θέλει ενδεχομένως να εξειδικευτεί σε θέματα που δεν του παρέχονται εκεί που είναι ή θέλει να ακούσει μια άλλη γνώμη, μπορεί να επισκεφτεί. Άμα δει ότι τον καλύπτουν τις απαιτήσεις που θέλει, παρακολουθεί όλη τη σειρά, αλλιώς δεν έχει χάσει τίποτα με το να δειγματοληπτήσει το τι υλικό υπάρχει διαθέσιμο. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο κάθε εκπαιδευόμενος να μαζεύει υλικό από διαφορετικά τμήματα προκειμένου να αποκτήσει τις δεξιότητες που θα τον κάνουν ένα ελκυστικό εργαζόμενο στο μέλλον. Και ασφαλώς βέβαια δεν είναι μόνο εκπαιδευόμενοι, είναι ακόμα και υπάρχει η διαβίου μάθηση για παράδειγμα. Δηλαδή κάποιος που τέλειωσε μια σχολή, που εργάζεται κάπου αλλά θα ήθελε να μάθει κάτι εξειδικευμένο, θα μπορούσε να επισκεφτεί τη σελίδα αυτή. Για παράδειγμα, ένα από τα μαθήματά μου είναι στα παράλληλα και κατανεμένα αισθήματα που κάνουμε προγραμματισμό πάνω σε κάρτες γραφικών Nvidia, που είναι κάτι πολύ σύγχρονο, κάτι που κάποιος που πριν από 5 χρόνια δεν θα το είχε διδαχτεί. Άρα λοιπόν μπορεί να εμπλουτίσει κάποιος προγραμματιστής σε παράλληλα αισθήματα που θέλει να εμπλουτίσει και να επικαιροποιήσει τις γνώσεις του πάνω σε τέτοια θέματα, μπορεί να πάει να δει αυτές τις 2-3 διαλέξεις όπου θα είναι αρκετές για να ξεκινήσει και μόνος του και να συνεχίσει το έργο του. Άρα λοιπόν μπορεί και για διαβίου μάθηση να χρησιμοποιηθούν τμήματα των διαλέξεων και ασφαλώς για κάποιον που θέλει να εμπλουτίσει τις γνώσεις που δεν του παρέχονται εκεί που βρίσκεται. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση για να μην ξεφύγουμε πολύ από το χρόνο. Αν νομίζετε ότι λόγω των νέων τεχνολογιών ή χάρη στις νέες τεχνολογίες θα αλλάζει ο ρόλος του ακαδημαϊκού δασκάλου? Ασφαλώς ο ρόλος δεν αλλάζει. Δηλαδή ο ρόλος του ότι μεταδίδουμε γνώσεις δεν αλλάζει. Αλλάζει ο τρόπος που το κάνει κάποιος. Δηλαδή πια έχουμε στη διάθεσή μας τόσα εργαλεία, από τη μία το open courses, από την άλλη ασύγχρονες πλατφόρμες εκπαίδευσης, από την άλλη εγώ στο εργαστήριό μου, να φανταστείτε, έχουμε δημιουργήσει με την ομάδα μου κάποια πληροφορικά συστήματα για διαχείριση εργαστηρίων, αυτόματης εξέτασης με πολλαπλές ερωτήσεις κτλ. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούμε πάρα πολλά πληροφοριακά συστήματα για να διευκολύνουν από τη μία το έργο του εκπαιδευτή, για να διοργανώσουν το μάθημα, για να βοηθήσουν στην καλύτερη διαχείριση και του χρόνου των φοιτητών κιόλας. Οπότε πρέπει ο εκπαιδευτικός
πάλι να παραδίδει το έργο του, πάλι να κάνει το μάθημά του, να μεταδίδει γνώσεις, να τραβάει το ενδιαφέρον από τα παιδιά ώστε να θέλουν να μάθουν αυτά που τους μεταδίδει, αλλά από την άλλη θα πρέπει και ο εκπαιδευτικός να ξέρει να χρησιμοποιεί όλα αυτά τα πληροφοριακά συστήματα. Δηλαδή να μην απέχει από την τεχνολογία, να μην φοβάται την τεχνολογία, να την έχει κάνει κτήμα του και εργαλείο προκειμένου να πετύχει τους σκοπούς του και τους στόχους του μαθήματος ακόμα καλύτερα. Κύριε Νασιγέννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ δεν να πω κάτι. Κάτι άλλο. Έχω εγώ κάτι να πω όμως. Εκτός και αν εσείς έχετε να προσθέσετε κάτι ακόμη. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό να το καταγράψουμε. Ας καταγράψουμε. Ας καταγράψουμε. Ναι, ναι. Μία παρατήρηση που έχω να κάνω είναι σχετικά με τη πλατφόρμα του Open Courses. Ο λόγος που ανέβασα τα βίντεο μου στο YouTube είναι γιατί η πλατφόρμα του Open Courses και συγκεκριμένα το ότι από τη μια μεριά τοποθετείται η παρουσίαση και από την άλλη το βίντεο ή η ομιλία, τα οποία είναι συγχρονισμένα βέβαια μεταξύ τους, είναι μεν καλό σε περιπτώσεις π.χ. με άτομα με προβλήματα όρασης που μπορούν να τους μεταδίδουν την πληροφορία, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι τόσο πετυχημένη η επιλογή αυτή. Συγκεκριμένα, άμα δείτε στις διαφάνειές μου στο YouTube, εγώ πάνω στις διαφάνειές μου σημειώνω και τοποθετώ διαγράμματα, κάποιες λέξεις, προκειμένου να τονίσω κάποια σημεία της διάλεξης. Άρα λοιπόν, εγώ θα ήθελα, και γι' αυτό το μεταφέρουμε στο YouTube, θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα να σημειώνουμε πάνω στις διαλέξεις κατά την ώρα της ομιλίας και αυτά, ας πούμε, να τραβάω μια γραμμή, να φαίνεται αυτή η γραμμή. Έτσι πως είναι τώρα, δεν μπορεί να φανεί αυτή η γραμμή. Άρα λοιπόν, χρησιμοποιώ το YouTube, το οποίο σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να γίνουν μοντάζ βέβαια τα βίντεο, ώστε να υπάρχει η μαγνητοσκόπηση της οθόνης και η δικιά μου μαγνητοσκόπηση συγχρονισμένα και να φαίνονται αυτές τις γραμμές. Κάτι που δεν μου παρέχει αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα του Open Courses. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα σε σχέση με αυτό. Ναι. Εξάλλου με παίρνουν και από το Πανεπιστήμιο, όχι Δυτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μάλλον για να μου πούνε ότι τους έχω στήσει. Οπότε θα μου επιτρέψετε να σας χαιρετήσω λίγο εσπευσμένα.